ξέραμε με ποια ομάδα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως είδατε κι εσείς και καλά αντιλαμβάνεστε, το πλάνο μας ήταν να ακολουθήσουμε κλειστούς χώρους ώστε να κλειδώσουμε κάποια ακού ατομικά, παίχτες δηλαδή, οι οποίοι ξέραμε ότι είναι παίχτες κλειδιά. Το καταφέραμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και μάλιστα μέσα σε αυτό το momentum βγάλαμε και κάποιες φάσεις οι οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και ένα γκολ. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι η προσπάθεια των παιδιών ήταν συνολικά πάρα πολύ καλή και το μόνο που τους αξίζει είναι συγχαρητήρια. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Η εποχή COVID ή η μετα-COVID εποχή, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, έχει φέρει πάρα πολλές δυσκολίες σε όλες τις ομάδες, έτσι και σε εμάς. Δεν είμαστε μια ομάδα πλούσια, είμαστε μια ομάδα που παλεύει καθημερινά να βγάλει τα έξοδά της. Και θα μελετήσουμε πάρα πολύ καλά αν θα κάνουμε κάποιες κινήσεις. Σίγουρα για να κάνουμε κάποιες κινήσεις θα πρέπει να αποδεικνυστούν και κάποιοι παίκτες. Οπότε θα το μελετήσουμε, θα δούμε και στο τέλος ό,τι είναι να γίνει θα γίνει προς το καλύτερο. Σίγουρα ένα κακό γήπεδο δεν ευνοεί καμία ομάδα, έτσι, ούτε την καλή, αλλά ούτε και κάποια άλλη ομάδα η οποία έχει οποιαδήποτε άλλο πλάνο. Γιατί εγκυμονεί ένα κακό τερέν, εγκυμονεί κινδύνους, τραυματισμού και πολλά άλλα συμβάντα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο. Η κακή αγωνιστική χώρη είναι συνήθες φαινόμενο στη Μεσσηνία. Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι και οι φορείς οι οποίοι συντηρούν τα γήπεδα θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βάση και καλύτερο προγραμματισμό. Έχουμε ξαναπαίξει ένα παιχνίδι πάλι σε αυτό το γήπεδο την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πάλι σε παρόμοια κατάσταση στο γήπεδο. Φυσικά και μας επηρεάζει αρνητικά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστείς. Με το που ξεκινά το παιχνίδι, τελειώνει το γήπεδο, πρέπει να διαχειριστείς το παιχνίδι, να το δεις ξεκάθαρα. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το διαχειριστήκαμε πολύ καλύτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο το πήγατε πιο δυνατά, πιο αποφασιστική, αλλά είδαμε ότι σας έλειπε η τελική επιλογή. Κοντά σε μια άμυνα η οποία ήταν καλά κλειδωμένη, προσπάθησε να αντιπιτεθεί κυρίως. Είναι πιθανό να το βρείτε αυτό στη συνέχεια. Υπάρχει κάποιο πλάνο να το αντιμετωπίσετε ή συνεχίζετε σε αυτό το πλάνο? Μέχρι στιγμής όλες οι ομάδες μας έχουν αντιμετωπίσει, μας έχουν παίξει με τον ίδιο τρόπο. Μισό γήπεδο, όλες οι ομάδες. Δεν μας έχει παίξει καμία σε ανοιχτό παιχνίδι. Αν εξαιρέσει τον Απόλλωνα στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά, διεκδίκησε από το πρώτο λεπτό το παιχνίδι, όλες οι υπόλοιπες ομάδες μας έχουν παίξει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε το να αντιμετωπίσουμε μια κλειστή άμυνα για μας είναι ένας τρόπος παιχνιδιού. Το δουλεύουμε πάρα πολύ στο γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που δεν το ξεκλειδώνεις νωρίς, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Όταν ο αγωνιστικός χώρος, όπως είπαμε, ήταν κακός, στο πρώτο ημίχρονο δεν διαχειριστήκαμε καθόλου το ρυθμό, δεν παίξαμε καθόλου από τον άξονα. Παίξαμε πολύ με μεγάλες μεταβάσεις που δεν ευνοεί την αμυνόμενη ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, είχε πάρα πολλές διακοπές το παιχνίδι. Δηλαδή, μέχρι να βάλουμε τον γκολ, το παιχνίδι είχε πάρα πολλές διακοπές. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά να πέφτουν 5-6 παιδιά κάτω, μεγάλες διακοπές, δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Και όλο το ποδόσφαιρο για μας είναι ρυθμός.